Είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι στο χώρο του Υπαρχείου, όλοι εργαζόμενοι, πρώην εργαζόμενοι και απολυμμένοι, μαζί με τους αλληλέγγυους που στηρίζουν αυτό το εγχείρημά μας, διαδηλώνοντας την πόλη της Βέρειας με μία πορεία για να γίνει πρακτό, ουσιώδες, το γεγονός το οποίο συμβαίνει στην πόλη μας. Δύο λόγια για το ιστορικό. Αυτή ήταν μια καλή επιχείρηση, μια κερδοφόρα επιχείρηση, έτσι με μεγάλη ιστορία πίσω. Και τι έγινε? Ήταν μια επιχείρηση ιδρυμένη το 1971 μέχρι το 2009, οπότε άρχισε να μπαίνει η κρίση στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Έπεσε και αυτή στα βαθιά νερά της κρίσης. Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι εκείνη την περίοδο ήμασταν στο εργοστάσιο περί τους 30 εργαζομένους. Είχαμε να λαμβάνουμε δεδομένα του 10 και του 11, τα οποία δεν δόθηκαν ποτέ. Υπάρχουν αγωγές σε αυτά. Το εργοστάσιο κατόπιν συνένεσης κύρμας των εργαζομένων μετά από κάποια δικαστήρια και κάποιες αιτήσεις για υπαγωγές σε διάφορα περίεργα άρθρα μερικής φτώχευσης και αναδιάρθρωσης συνέχισε να υπάρχει. Αυτό διοριζόταν την επόμενη πενταετία μετά το 2011 μέχρι και σήμερα. Οπότε συσσωρεύτηκαν και άλλα χρέη της εταιρείας προς τους εργαζόμενους και γενικά η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Όσπου φτάσαμε στο Γενάρη του 2016, 8 εργαζόμενοι της πρώην επιχείρησης να κάνουμε επίσχυση εργασίας και σε συμφωνία και με τους υπόλοιπους συναδέλφους που ήταν στην αγωγή του 12 να κάνουμε κατάληψη στο εργοστάσιο και να προχωρήσουμε με δειλά βήματα αλλά πρωτοποριακά σε αυτό το εγχείρημα που λέγεται αυτοδιαγύρηση. Να πάρουμε τα μέσα παραγωγής στα χέρια μας και να κάνουμε αυτό που αυτοί δεν μπόρεσαν να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή είναι μια ιστορία εδώ και 5 χρόνια. Από το 2011. Ναι. Οπότε μπήκαμε σε αγωγή 27 εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαμε να παίρνουμε περίπου γύρω στο 1 εκατομμύριο δεδουλευμένα, ξέχωρα τις άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους, τράπεζες, προμηθευτές κτλ. Το αίτημά μας είναι ανθρώπινο, είναι δίκαιο, ζητάμε μια λύση, είτε με παρέμβαση της πολιτείας, είτε με παρέμβαση προσωπική δική μας, ουσιαστικά έχουμε το δικαίωμα στην εργασία, έχουμε το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια της εργασίας. Έχουμε πολλά δικαιώματα σαν εργαζόμενοι. Είναι κάτι εφικτό για τις σημερινές συνθήκες στις οποίες ζει η χώρα. Και νομίζω όσοι ακούν το εγχείρημά μας, πιστεύω να καταλάβουν τι ακριβώς θέλουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Η διεύθυνση της επιχείρησης τι λέει πάνω σε όλα αυτά? Μιλήσατε μαζί της επιχείρησης? Από τη στιγμή που αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε επίσκεψη και κατάληψη στο εργοστάσιο, εξαφανίστηκε από προσώπου της. Ουσιαστικά έχει παρατήσει τα πάντα. Δηλαδή, παρέδωσε τα κλειδιά και έφυγε. Εσείς είστε αυτή τη στιγμή? Το ένα μέρος της επιχείρησης παρέδωσε όντως τα κλειδιά. Φρόντισε να κατεβάσει το λογιστή της εταιρείας για να μπουν αυτοί οι κύριοι στο Ταμείο Ανεργίας σαν ΑΕΠΣ, που δεν έχουν δικαίωμα να είναι εργαζόμενοι και να έχουν τέτοιες απαιτήσεις. Και το υπόλοιπο 50% γυρίζει γύρω-γύρω στους χώρους της Βέρειας, χωρίς να είναι ουσιαστικός ή αποτελεσματικός το να θέλει να κάνει κάτι. Απλά δηλαδή η διεύθυνση δεν περνάει καν να δει τι γίνεται εκεί? Όχι. Η διεύθυνση έγινε να εμφανιστεί από την ημέρα που τελειώσαμε το εργοστάσιο στον χώρο του εργοστάσιου. Μάλιστα. Με την πολιτεία, με τα αρμόδια όργανα, έχετε μιλήσει, τι λένε, τι θα ακριβώς θα γίνει? Αποφασίσαμε την προηγούμενη Δευτέρα να παρέμβουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρειας. Ήμασταν εργαζόμενοι σε απόγνωση πλέον, γιατί κακά τα ψέματα. Οι μισοί είναι άνεργοι και οι άλλοι είμαστε υποτύπων άνεργοι σε μια επίσης συνεργασία με ένα πολύ ίστατο επίδομα επίσης το οποίο ακόμα δεν βγήκε για το πάρουμε, με τις μηχανές κλειστές, με τις τσέπες άδειες και με ένα σωρό χρήματα δουλευμένα υποχρεώσεις εταιρείας τα οποία έχουμε να παίρνουμε χρόνια. Ουσιαστικά μια πλήρη καταστροφή. Πιστεύετε ότι αυτό το σχέδιο
της αυτοδιαχείρισης επιχείρησης είναι βιώσιμο, μπορεί δηλαδή οι εργαζόμενοι να πάρουν το εργοστάσιο να το κάνουν είναι βιώσιμο κερδοφόρο. Η κοινωνία της Ελλάδος και όλες οι κοινωνίες γενικά να με, σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν δηλαδή να αλλάζουν πρέπει κατεύθυνση οι εργαζόμενοι και γενικά όλους επιχειρησιακούς κόσμους. Για να αρχίσουν δηλαδή μετά το παράδειγμα της Βιομέτ που ήταν συγκεκριμένο και σοβαρό στην Ελλάδα, να εμφανίζονται τέτοιες ομάδες είτε σε μικρούς χώρους είτε σε μεγαλύτερους με σκοπό τη σωστή διαχείριση, να βέβαια μέσα από εργατικό έλεγχο καθημερινό, να μην δημιουργούνται χρέη στις εταιρείες και οι εργαζόμενοι να παίρνουν αξιοπρεπέστατα ένα κομμάτι ψωμί, ένα μεροκάματο. Thank you.